Να καλημερίσουμε τον κύριο Βερβεσό, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και τον ευχαριστούμε, όπως και τον κύριο Θεόφιλο Παπαδάκη. Είναι εκπρόσωπος της ΠΟΑΣΥ. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Παπαδάκη, να ξεκινήσουμε από εσάς τώρα. Πόσο και αν και αν γνωρίζετε αυτό το κύκλωμα, πόσο καιρό το παρακολουθούσατε? Δεν γνωρίζω στοιχεία της υπογραφίας, αλλά θέλω να εκπρόσω τα συγχαρητήριά μου στους συναδέλφους της ασφάλειας Αττικής που έχουν βγάλει για τέτοια σοβαρή και σκληρή, όπως αποδεικνύεται, εγκληματική οργάνωση. Κοιτάξτε, πρέπει να ανησυχεί η αστυνομία, να κάνει περισσότερες περιπολίες. Στο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα η αστυνομία πάλι πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια. Το βλέπουμε καθημερινά το τι γίνεται στον Εύρο, το τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Νομίζω έχει εξηγηθεί με απόλυτη επιτυχία από την αστυνομία, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αλλά βλέπουμε τη σκληρότητα στην οποία οδηγούνται κάποιοι εγκληματίες για το οικονομικό κέρδος, που δεν λογαριάζουν ούτε την ανθρώπινη ζωή, ούτε την σωματική ακαιρεότητα. Μακάρι να σταματήσουν αυτές οι εγκληματικές δράσεις. Μακάρι η αστυνομία να ενισχυθεί και να φυλάσει πιο καλά όλες τις περιοχές της χώρας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κύριε πω. Παπαδάκη, είναι αποτρόπιο πάντως αυτό το έγκλημα. Ευλαμπίας, το ξέρεις, φαντάζομαι. Διάβαζα ότι κιόλας κλέβανε διαβατήρια και ψάχνανε προφίλ να ταιριάζουν τα διαβατήρια αυτά, δηλαδή κοντά σε αυτόν που ήθελαν να περάσουν. Κοίταξε, τώρα το ξέρω και ο κύριος Παπαδάκης πολύ καλά. Τα κυκλώματα τα συγκεκριμένα δρούν πολύ στοχευμένα. Δηλαδή, στο βίντεο που έχει δώσει στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία, και εμείς χθες το δείξαμε στην εκπομπή μας, είχαν πάνω από 30.000 μήτρες, σφραγίδες, διάφορα άλλα έγγραφα τα οποία. Σφραγίδες. Εργαλεία, ναι, τα οποία ναι. τα χρειάζονται για να φτιάξουν διαβατήρια. Να, αυτά είναι τα πλάνα που έχει δώσει η αστυνομία στη δημοσιότητα. Και αυτό που έκανε εντύπωση, κύριε Παπαδάκη, και το έχουμε δει σε πολλά κυκλώματα, ήταν η ακρίβεια. Δηλαδή, φαινόντουσαν πραγματικά σαν να είναι αυθεντικά όλα αυτά. Κοιτάξτε, πόσα πράγματα είχαν, πάνω από 10 εργαστήρια, αν δεν κάνω λάθος. Το ζήτημα όμως τώρα, και να πάμε στον κύριο Βερβεσό, είναι η νομική μεταχείριση αυτών των ανθρώπων. Να μας βοηθήσετε, δηλαδή, να καταλάβουμε πόσο καιρό θα μείνουν στη φυλακή, γιατί ένα συχνό παράπονο της αστυνομίας, αν και είναι κακούργημα αυτό, είναι ότι τους πιάνει αστυνομία, αλλά η δικαιοσύνη μετά τους αφήνει ελεύθερους. Αυτά είναι οι γνωστοί υποδόσεις αστυνομίας. Δεν ισχύει εδώ αυτό που λέτε. Διότι αυτές οι ποινές που προβλέπονται για αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ αυστηρές και είναι πάρα πολλά χρόνια ισόβια, τα οποία τιμωρούνται και πιο αυστηρά και από τους εγκληματίες που έχουν πολύ βαρές ανθρωποκτονιών. Γιατί εδώ έχουμε για κάθε μία πράξη, για κάθε έναν μετανάστη που μεταφέρει παράνομο μέσα, και τον κάθε ένα από αυτόν τρώει άπαξη σόβια. Είναι το ανώτερο, προβλέπεται να δει το ανώτερο ποινής. Άρα δεν είναι το θέμα εδώ. Πρέπει να μας προβληματίσει γιατί, ενώ έχουμε τόσο βαριές ποινές, οι οποίες πράγματι επιδικάζονται τα δικαστήρια, συνεχίζονται να υπάρχουν εγκληματικές συμπεριφορές τέτοιες οι οποίες βλέπουμε. Το έχουμε δει δηλαδή και με αυτά τα περιστατικά. Χτες το είδαμε και με την περίπτωση της βίας που έγινε στον Άγιο Δημήτριο, με τους νεαρούς αυτούς οι οποίοι. Εφήβους και ανήλικους που με σφυριά και μαχαίρια συνεπλάξαν στο μετρό του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή ίσως να είναι και μάλλον και οπαδικής βίας. Πάλι εκεί προβλέπονται πολύ αυστηρές ποινές και εκτείονται αυστηρές ποινές, αλλά δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά βίας, εγκληματικότητας και παραβατικής συμπεριφοράς πολύ σοβαρής, όπως είναι και αυτή που έχετε τώρα, αλλά και τα φαινόμενα οπαδικής βίας μεταξύ ειδικά νεαρών προσώπων, ανθρώπων, παιδιών, ανηλίκων και φίβων, δημιουργεί ένα ζήτημα γιατί τελικά η ποινή δεν λειτουργεί μόνο, δεν είναι ο μόνος τρόπος αποτροπής. Και όπως ξέρετε, και το επαναλαμβάνω, οι ποινές και είναι οι πιο αυστηρές που προβλέπουν στον κώδικα και από τα δικαστήρια εκτείονται. Τα άλλα είναι για λόγω όσα λέγονται από ορισμένους αστυνομικούς, δεν ξέρω αν ασπάζει ο παρόν την άποψη αυτή, είναι προφανώς διαλαϊκή κατανάλωση. Εμείς που ζούμε καθημερινότητα στα δικαστήρια, οι ποινές είναι και αυστηρές από τον νόμο που προβλέπονται και στις πιο πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, και επιβάλλονται και εκτείονται. Για όλους τους συλληφθέντες. Για τους διακινητές αναφερόμαστε. Για τη συμμετοχή, ναι. Ή μόνο για τους φερόμενους ως αρχηγικά στελέχη. Για τους διακινητές αναφερόμεθα. Αναλόγως αυτό είναι το θέμα τώρα, πρόεδρο. Δεν θα δικάσω εγώ την υπόθεση. Είναι αυστηρές οι ποινές. Είναι, δεν αντιλέγουμε. Εάν και επιβάλλονται και εκτείονται, λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι για μια ανθρωποκτονία και έχουν άπαξη σόβια
Και είναι άνθρωποι που έχουν κάνει αυτό το συγκεκριμένο δείγμα και έχουν 7, 10, 15 ισοβία. Απλώς το ερώτημα είναι αν θα αφορά την ιεραρχία ή τους από κάτω, αυτούς που φέρνανε τα υποψήφια θύματα εντός αγωγικών, αυτούς που κρατάγανε τσίλιες, αυτούς που φέρνανε τις φραγίδες. Καλά, κλιμακώνονται οι ποινές ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός. Δεν πρόκειται να κάνουμε τώρα ποινική αξιολόγηση κάθε συμπεριφοράς, θα το κάνει το δικαστήριο. Αλλά πάνε σαν οργάνωση αυτή πάνε δηλαδή ουσιαστικά, σαν κλιματική οργάνωση. Οπότε γι' αυτό είναι αυτές. Εννοείται, πάνε με το 187. Πάνε με το 187. Απλά εμείς το λέμε αυτό, θα μας πει και ο κ. Παπαδάκης, ότι συνήθως όλο αυτό είναι σαν Λερναία Ύδρα. Δηλαδή κόβεις ένα κεφάλι, αλλά τα υπόλοιπα μέλη τα οποία είχαν χαμηλότερο ρόλο στην ιεραρχία και στην εγκληματική οργάνωση. Μετά βγαίνουν μετά από ένα χρονικό διάστημα έξω, έχουν ήδη τις επαφές τους με πολλές ομάδες μεταναστών μέσα από τα social media, γνωρίζουν ήδη το modus operandi, κύριε Παπαδάκη, και στη συνέχεια δημιουργούν, γιατί κάποιοι από αυτούς, αν δεν κάνω λάθος, είχαν και παρελθόν. Το μεταναστευτικό έχει πολλές αρνητικές απόρριες, κυρία Ρεύη. Το οικονομικό κέρδος, όπως είπε και ο αγαπητός πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όντως, εγώ που εδρεύω και στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, έχει πολλές συλλήψεις για αυτό το ατεξές κακούργημα της λαθροδιακίνησης που όντως συμφωνώ με τον κύριο Βερβεσό. Παρ' όλα αυτά όμως παρατηρείται. Τώρα το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι ένα μέγα ζήτημα, το οποίο δεν νομίζω θα προλάβω να το αναλύσουμε εδώ. Μακάρι να σταματήσει αυτή η εγκληματική συμπεριφορά που μας θυμίζει εποχές του Μεσαίωνα, άλλες εποχές, δεν μας θυμίζει την Ελλάδα και την Ευρώπη του 2023. Και καλώς είναι ο νόμος και είναι τόσο αυστηρός. Προφανώς εμείς ως αστυνομία πρέπει να ενισχυθούμε να κάνουμε περισσότερες περιπολίες. Και σε αυτό το κομμάτι πάντως η αστυνομία έχει πάρα πολύ καλά στατιστικά στοιχεία και στην καταστολή αυτής της ακραίας εγκληματικής δραστηριότητας, αλλά να προλάβουμε περισσότερο, δηλαδή να μην κάνουν άλλες τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις αυτό το φαινόμενο, όπως είπε και ο κύριος Βερβεσός. Συνεχίζουμε εμείς, έρχεται και το καλοκαίρι τώρα. Μακάρι να πάμε ακόμα καλύτερα. Έρχεται το καλοκαίρι και θα πέσουν και τα νερά στον Εύρο. Εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι χρέωναν 10.000 ευρώ το κεφάλι. Δεν έχω συναντήσει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, συνήθως χρέωναν 4.000 ευρώ, ακόμα και με τη μεταφορά τους από την Κωνσταντινούπολη, που είχατε βγάλει πριν από 3-4 μήνες πάλι από την αστυνομία. Δώσαν 10.000 ευρώ, γιατί είχαν όλο το πακέτο. Δηλαδή τους έστειλαν κατευθείαν στο εξωτερικό. Και ερχόντουσαν για τον Εύρο, οι περισσότεροι. Ναι, αλλά τους έστειλαν κατευθείαν στο εξωτερικό με τα διαβατήρια, με αλλημένα στοιχεία. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα, πραγματικά. Δηλαδή το κάνουν το προσφυγικό, το κάλυπτε από το 2015 μέχρι το 2021. Τα ποσά δεν ήταν αυτά. Ακόμα και για να σε πάνε στη Γερμανία. Μα 9 εκατομμύρια μέσα σε 8 μήνες που βγάλανε τζίρο. Είναι πολλά τα λεφτά. 2.200 είναι. Ναι, ναι, ναι.